Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Έχει μεγαλώσει η παρέα μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Καρμιώτισσας, τον κύριο Σταύρο Δημοσθένους, μαζί μας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, είσαστε έτοιμος? Πανέτοιμος, πάντα. Να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις. Για να με φέρεις εδώ, είμαι σίγουρος ότι αρχίσει ερωτήσεις, ειδικά εσύ. Λοιπόν, πάμε. Το μεγάλο θέμα το ξέρετε και νομίζω αυτό το οποίο περιμένει όλος ο κόσμος, την απάντηση τη δική σας, είναι το θέμα του Σοφρόνη Αύγουστη. Τι έγινε? Πώς έχει αυτό το θέμα αυτή την ώρα? Θα έχω πει και προχτές στη κάμερα ξανά ότι σίγουρα είναι καυτό θέμα, είναι θέμα που μας αφορά εμάς ο Σοφρόνης αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι στο τραπέζι ακόμα που μπορούμε να πούμε ότι ο Σοφρόνης φεύγει από την Καρμιώτισσα. Γιατί ξέρετε ότι η ομάδα χτίστηκε με βάση τι μας ζήτησε ο Σοφρόνης. Όλα του τα χατήρια του τα κάναμε. Υπάρχει ένα συμβόλαιο που και ο ίδιος το ξέρει και το τιμά ότι είναι μέχρι το τέλος της σεζόν. Τώρα από εκεί πέρα γνωστόν ότι είμαστε Κύπροι, γνωστόν ότι ειδικά εγώ πιστεύω πολύ στους Κύπριους ποδοσφαιριστές και θέλω να βλέπω πάντα, λέω, τους Κύπριους να πηγαίνουν μπροστά. Η Εθνική Κύπρου είναι το εθνόσημο μας, είναι η βιτρίνα του ποδοσφαίρου για μας. Το σκεφτόμαστε, το βλέπουμε. Δεν υπάρχει κάτι που να συμφέρει την ομάδα αυτή τη στιγμή να φύγει ο Σοφρόνης. Γι' αυτό θα συνεχίσει να είναι στην Καρμιώτισσα μέχρι να υπάρχει κάτι. Ποια είναι η πρόταση της Ομοσπονδίας? Ακόμη δεν υπάρχει επίσημη πρόταση. Γιατί το συζητάμε τότε, αφού δεν έχει έρθει επίσημη πρόταση? Έχω μιλήσει ήδη για το θέμα του προπονητή. Υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Με τον κύριο Κουμά. Με την ΚΟΠ. Και με την ΚΟΠ, ναι. Yeah. Ο κύριο Κουμά δεν είναι όλη η ΚΟΠ. Σωστά. Λοιπόν, υπάρχει, συζητήθηκε το θέμα αυτό, αλλά και ο προπονητή μα είπε ότι θέλει να πάει στην Εθνική. Αυτό είναι ένα θέμα που μα προβληματίζει. Γιατί αντιλαμβάνεστε, την τελευταία εβδομάδα υπάρχει κάποια. Όχι, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όχι την τελευταία. Ναι, υπάρχει, σωστά, ένα θέμα στην ομάδα που ενοχλεί και του ποδοσφαιριστέ. Όταν ξέρουν ότι ο προπονητής τους ο ίδιος εκφράζει το ενδιαφέρον για την Εθνική, σίγουρα υπάρχει ένα βραδμό στην ομάδα, δεν υπάρχει ισορροπία. Υπάρχει για να ταραχεί αυτή. Mm-hmm. Κύριε Μοστένος, συγγνώμη. Προτιμώ το Σταύρος. Ωραία, Σταύρος. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Για να αποδεχθεί η διοίκηση, για να αποδεχτείτε την πρόταση της Ομοσπονδίας, που δεν έχει έρθει πρόταση, προς το παρόν, από ό,τι καταλαβαίνει, η Ομοσπονδία προσπαθεί να μάθει τις προθέσεις σας. Αν είστε πρόθυμοι. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς δεν είσαστε αρνητικοί. Ούτε όμως και θετικοί. Ναι, ωραία. Το σίγουρο ότι δεν είμαι θετικός τώρα. Ωραία. Λοιπόν. Για να αντιληφθώ, εσείς, εάν έρθει μία πρόταση από την Ομοσπονδία με ένα χι ποσό, διότι να φύγει ελεύθερος δεν φεύγει, σωστά? Δεν είναι, ποδόσφαιρον είναι. Ωραία. Είναι στην ομάδα σας, έχει συμβόλαιο, θα πρέπει η Ομοσπονδία να καταθέσει ένα ποσό. Περιμένετε εσείς σε κάποια στιγμή, έχετε χρονοδιάγραμμα και περιμένετε από την Ομοσπονδία, ξέρω εγώ, την άλλη εβδομάδα ή την μεθάλη θα καταθέσει ένα ποσό, ή μπορεί να μην γίνει ποτέ αυτό? Διότι αν δεν γίνει ποτέ θα συζητείτε. Γι' αυτό σας λέω. Μέχρι δεν έχουμε Ομοσπονδία. Να γίνει, να δεν είναι ζήτημα αν η Ομοσπονδία έρθει να μας πει λεφτά ή όχι. Καταρχήν έχω πει ότι είναι θέμα και της ομάδας αυτή τη στιγμή, ότι ο Σοφρόνης είναι αυτός που έχει στήσει αυτήν την ομάδα. Υπήρχαν οι ποδοσφαιριστές μας και έχει κάνει προσθήκη αρκετούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλο προπονητή αναλάβει, θα έχουμε καινούργια προβλήματα. Ναι. Δεν είναι δικοί μου οι ποδοσφαιριστές. Δεν το θέλω, το θέλω. Δηλαδή, για μένα, από την ήδη τέταρτη αγωνιστική, είναι μεγάλος πονοκέφαλος. Γιατί, αν κάτσω να δω τα αποτελέσματα και αν εξαιρέσουμε το χτεσινό αποτέλεσμα που μας απογοήτευσε, στο τέλος της ημέρας είμαστε ευχαριστημένοι με 4 βαθμούς που πήραμε μέχρι τώρα. Γιατί πέρσι, μην ξεχνάτε, σε κάποια φάση μέχρι σχεδόν τον πρώτο γύρο είχαμε 2 βαθμούς μόνο. Mm-hmm. Άρα, σε εισαγωγικά, είμαστε ευχαριστημένοι. Τώρα, αν υπάρχει μια πρόταση που θα μας ικανοποιήσει το ποδόσφαιρο και η καλή διαχείριση, είναι τι σε συμφέρει. Σωστά. Δεν έχουμε κάτι να μας συμφέρει σήμερα. Ναι. Περιμένετε αυτή την πρόταση? Αν είναι κάτι που το έχει έτοιμο η Ομοσπονδία, θα είμαστε γάμοι. Εγώ δεν ξέρω πώς σκεφτείτε. Να ρωτήσω κάτι. Η καλή σχέση που έχετε εσείς, πρόεδρε, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, θα παίξει ρόλο σε αυτή την ιστορία με το Σοφρόνη Αυγουστή?
η σχέση μας είναι γνωστή σε όλους. Δεν είναι κάτι που κρύβουμε ούτε εγώ ούτε ο Δίας. Και μα γι' αυτό σας ρωτάω. Είναι αδερφική σχέση. Αυτό ίσως ποδοσφαιρικά εμένα να μην με συμφέρει. Γιατί αν ήταν ένας ξένος, δεν θα μιλούσα έτσι τόσο άνετα όσο μιλάω τώρα και θα είχα εγώ ζητήσει τι θέλω. Παίζει ρόλο φυσικά, γιατί είναι σεβασμός όποιος και να χειρίζεται αυτό το θέμα για την Κυπριακή Ομοσπονδία και το Εθνόσημο, το ξαναλέω. Όμως είμαστε αδερφικοί φίλοι, είμαστε κουμπάροι, είναι γνωστό, αλλά δεν είμαστε συνέτεροι. Τι θέλετε. Ο καθένας βλέπει την ομάδα του. Ναι. Είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία, εγώ την Καρμιώτησα. Τι θέλετε. Την μπούγκαν του. Είναι πώς επιβιώνουμε. Σίγουρα θέλω να δω την Εθνική Κύπρου, ρε, το λέω, που είναι το όνειρο μας όλους και βγαίνουμε όλοι μπροστά και κάνουμε παράπονο ότι η Εθνική δεν πάει καλά. Θέλω να τη δω καλά. Το εννοώ. Δηλαδή είμαι το πιο Κυπρός από τους Κυπρούς και το ξέρετε. Σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και για τους Κύπρους ποδοσφαιριστές να λέτε ότι εγώ τους θέλω στην ομάδα. Εγώ θέλω μακάρι κάποια στιγμή να έχω 11 ποδοσφαιριστές Κύπριους στην ομάδα. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και αυτό που λέτε ότι θα θέλατε να δείτε την εθνική ομάδα να πάει καλά, το καταλαβαίνω και το ασπάζουμε. Το ερώτημα, τι θέλετε εσείς, τι πρόταση θέλετε. Τι σημαίνει τι πρόταση. Αν σας προτείνει μισό εκατομμύριο για να πάρει το Σοφρόνι, θα το αρνηθείτε. Δεν συγχυζόμαστε, είναι ο Μουρίνιο, ο Σοφρόνι. Να μην έχουμε. Να μην ξεφεύγουμε. Το γνώσεις, να μην ξεφεύγουμε. Δεν είπαμε ότι απλά πρέπει εμείς να δούμε πώς θα καλύψουμε το κενό του Σοφρόνι. Δεν είναι μόνο το χρηματικό. Σκέφτεστε τον αντικαταστάτη του, περνάει από το μυαλό σας. Έχετε κάνει κάποιες επαφές. Φυσικά έχουμε κάνει. Τη Μούρκε Σπαγιά. Όχι, ο Γεσπάγια είναι και αυτός φίλος μου καλός, το ξέρετε. Και προσπαθώ με τους φίλους μου να μην έχω συνεργασίες για να μείνουν πάντα φίλοι μου. Σωστά. Σίγουρα είναι προπονητής που θα ήταν χαρά μου να είναι στην ομάδα μας. Δεν το συζητάω. Ίσως η εθνική να μην του έκατσε. Εγώ το πιστεύω αυτό γιατί ο Τιμούρ είναι ενεργόν άτομο. Δηλαδή θέλει καθημερινά να είναι σε επαφή με αυτό το κομμάτι. Ίσως αυτή η αποχή που είχε με τις προπονήσεις και αυτά να μην του έκατσε η εθνική. Ένα αφισβητεί κανείς τον Τιμούρ όμως. Επειδή συνήθως. Και πριν από 2 χρόνια, είχατε, 1,5 χρόνο, είχατε πουλήσει, σε εισαγωγικά το πουλήσει, τον Σοφρόνι στην Ομόνοια. Και τώρα πάλι συζητιέται το όνομα του Σοφρόνι για την εθνική ομάδα. Να υποθέσουμε ότι ένας πιθανός να είναι και ο Χρήστος ο Χαραλαμπούς. Δεν έχουμε μιλήσει με τον Χρήστον. Έχω μιλήσει με αρκετούς προπονητές, ειδικά από τα γραφεία της Καρμιώτισσας. Εγώ ήρθα σε επαφή με 1-2 προπονητές μόνο. Είναι αυτό που λέμε ότι. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Δηλαδή, μπορεί να ξημερώσει η μέρα να ακουστεί ότι ο Σοφρόνης φεύγει από την Καρμιώτισσα. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ναι, σωστά. Είναι και παιχνίδι που έρχεται πολύ σημαντικό για μας το Σαββάτο. Από τα σημαντικότερα που έχουμε στην κατηγορία μας σαν ομάδα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν μπορεί να φύγει ο Σοφρόνης να μην είναι σωστό και επαγγελματικό, έτσι πρέπει να γίνει. Να πω κάτι πάνω σε αυτό το οποίο λέτε. Είσαστε ένας από τους ανθρώπους που μπορεί, σε εισαγωγικά αυτό που θα πω τώρα, να διαχειρίζεστε μια μικρή ομάδα, αλλά στο management θεωρώ και με τις κινήσεις τις οποίες έχετε κάνει από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα, την έχετε μεγαλώσει πολύ την Καρμιώτισσα. Είναι καλό αυτό να ακούγεται. Εμένα μου αρέσει να ακούγεται αυτό το πράγμα, αλλά. Δυστυχώς, όταν δεν έχεις κόσμο σε μια ομάδα, όσο και να μεγαλώνεις μια ομάδα, πάλι μικρήμενη. Ήμουν και στον Άρη, το γνωρίζετε, 6 χρόνια. Είχαμε τις υποδομές που έκαναμε εμείς. Μεγάλωσε ο Άρης. Μπήκαν επενδυτές μέσα που υπάρχουν και τώρα επενδυτές πολλοί που θέλουν να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο. Και ο Άρης για να επιβιώσει και να ανεβεί καλή, πήγε ο κόσμος κοντά. Χωρίς φιλάθλους, δυστυχώς. Όσο και να προσπαθεί να μεγαλώσει μια ομάδα, δεν μεγαλώνει εύκολα. Ωραία. Θα μπούμε για λίγο στο αγωνιστικό. Θα πάμε να δούμε τώρα πώς ήρθε η ισοπαλία της Παρασκευής ανάμεσα στην Καρμιώτισσα και την Ομόνοια 29 Μαΐου και θα επιστρέψουμε με Σταύρο Δημοσθένους για να συζητήσουμε ακόμη περισσότερο το αγωνιστικό κομμάτι. Ανοίγει με ωραίο τρόπο και για τον Ντούμπι. Αμινάς Αντωνίου στην περιοχή. Η σέντρα του φαίνεται καλή και φαλιά ο Μπρόλ. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία και το τελείωμα έξω από τον Χότσκο. Τον αξιοποιεί και τελειώνει την φάση για να μαζέψει. Η σέντρα του στον Νένεμ. Η κεφαλιά, να και πρώτη τελική από πλευράς στον Νένεμ. Ωραία πάσα. Το τελείωμα, η απόκρουση. Ο Φερνάντες έφυγε, ο Γουίλερ εκτέλεσε.
και πέρασε η μπάλα για να γίνει μια μεγάλη ευκαιρία και τώρα το τελείωμα, αλλά υπάρχει σφύριγμα νωρίτερα. Μάδεψε και βρήκε τον Φερνάντες, επέστρεψε ο Ντούμπια. Ο Φερνάντες για τον Καρσία κάνει ένα σουτ, η απόκρουση. Ο Ένεμ κάνει ωραία ενέργεια και έχει χώρο για να τελειώσει την φάση, το κάνει αστοχώντας λίγο πάνω. Θα κάνει το σουτ στο δοκάρι. Και κατοχή. Και πάει να πιάσει ανισορροπία την άμυνα της Καρμιώτισσας η Ομόνοια 29 Μαΐου. Και θα γίνει ένα σουτ καταπληκτικό γκολ του Τρούγιτς στο 69-01. Η Ομόνοια 29 Μαΐου με το δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα του Τρούγιτς. Η χώρο για να τελειώσει. Άφησε στον Τσουκαλά. Ο Πόθο τώρα έχει χώρο. Και κάνει ένα σουτ 1-1. Χωσέ Πόθο ανοίγει λογαριασμό στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μέσα στο γήπεδο ο Αυγουστή ζητάει από τους παίχτες του να πάνε πίσω. Προφέσορ. Ο προφέσορ του, στη γνωστή σειρά είχε μουσεί όμως περισσότερο. Ακριβώς το ίδιο. Όταν μπήκε στο γραφείο την πρώτη ημέρα, νομίζαμε ότι ήταν ο προφέσορ. Γι' αυτό τον ονομάζουμε προφέσορ. Πήρατε ένα βαθμό ή χάσατε δύο? Χάσαμε δύο. Τι έπαιξε ρόλο, πρόεδρε, και δεν καταφέρατε να πάρετε τους τρεις? Πιστεύω ότι καταρχήν να μην υποτιμούμε την Ομόνοια 29. Απόδειξε στα προηγούμενα παιχνίδια ότι είναι η ομάδα που δύσκολα έχανε και με ποιους τρόπους έχασε. Γιατί την παρακολούθησα την ομάδα. Είναι πολύ, πολύ. Έχουν συμπλάνο και μ' αρέσουν αυτές οι ομάδες. Ίσως να τους υποτιμήσανε πολύ όλη την εβδομάδα οι ποδοσφαιριστές. Ξέρεις, καμιά φορά νιώθουν τόση σιγουριά που στο γήπεδο τους βγαίνει αντίθετα, και έτσι και έγινε. Και όταν άκουσα τις δηλώσεις μετά στο τέλος που έλεγε ότι αδικηθήκαση, για μένα είναι αδικηθήκαση. Γιατί ξέρετε ότι πάντα είμαι δίκαιος και λέω την αλήθεια. Αδικηθήκαση, γιατί εκεί που προηγηθήκα μπορούσαν να χάνουμε 2-3-0. Αν δεν ήταν ο τερματοφύλακας, όπως έδειξε ότι είναι σταθερός και. Και είναι και καλός. Πολύ καλός, όχι καλός. Ναι. Λοιπόν, άρα με το τι εδείξαμε. Ναι, το παιχνίδι έδειχνε ότι έπρεπε να χάσουμε. Πηγαίνοντας λίγο πίσω και ξεκινώντας από την αρχή, πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω, τα έξοδα αυτής της ομάδος πόσα είναι? Αρκετά. Μας κάνατε λόγο νωρίτερα ότι δεν υπάρχει πολλοί κόσμος στην Καρμιώτισσα. Ναι. Η απορία είναι ο Σταύρος ο Δημοσθένους. Γιατί να είναι, και ξέροντας σας και ενώ τόσα χρόνια που είσαστε στο ποδόσφαιρο, γεννημένος νικητής, γιατί να είναι σε μια τέτοια ομάδα? Η αλήθεια λέγεται ότι μετά τη φυγή από τον Άρη, όταν έγιναν αυτά που έγιναν, επενδυθήκαν λεφτά και αποχώρησε αγώνε, μπήκαν ανθρώποι άλλοι, είπα δεν θα ξανασχοληθώ, εκτός αν αναλάβω μια μεγάλη ομάδα. Το κρατάω αυτό γιατί κάτι θέλω να σας ρωτήσω μετά για μεγάλη ομάδα. Ναι. Όταν είδαμε ότι υπήρχε επενδυτής που είναι πολύ καλός μου φίλος, οικογενειακός φίλος, και ήθελε να αγοράσει μια ομάδα, βρήκαμε τη συμφωνία, πήραμε την Καρμιώτισσα τότε. Αναφέρεστε στον κύριο Μπούνη. Μάλιστα. Ναι. Εγώ δεν είχα σχέσεις καθόλου με την ομάδα, απλά είμαστε, ήμουν δίπλα του σαν φίλος. Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος είδε ότι είναι κάτι που δεν του πηγαίνει το ποδοσφαίρο, γιατί δεν ασχολείται με το θέμα, σε κάποια φάση λέει μου ένα φύο, μείνε μόνο σου. Αναγκάστηκα να μείνω γιατί τα περισσότερα συμβόλαια που υπήρχαν στην ομάδα, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές ήρθαν για μένα. Δεν ήθελα να φύγω να μείνει η ομάδα χωρίς άνθρωπο που θα εμπόρε να υπάρχει ο έλεγχος σε αυτό το κομμάτι. Αναγκάστηκα, έμεινα. Όπως το είπες, μ' αρέσει να είμαι νικητής. Είναι δίπλα σας ο κύριος Πούνιν ή έχει φύγει εντελώς? Είναι πολύ καλός μου φίλος. Αυτό εντάξει. Όταν ο άλλος είναι φίλος, πάντα είναι δίπλα στο φίλο των πραγματικών. Έτσι υπάρχει. Είσαστε γεννημένος νικητής, ναι, και. Ναι, το λέω, δεν είναι κάτι που μ' αρέσει. Όχι, ναι, εννοώ ότι ξεκινήσατε να πείτε ότι είσαστε γεννημένος νικητής, αλλά μείνατε εκεί. Είχε δύο βαθμούς όταν ανάλαβα την Καρμιώτισσα. Ναι. Ήταν δύο βαθμοί. Στην περσινή χρονιά. Στην περσινή χρονιά, ναι. Όταν έμεινα μόνο μου στην Καρμιώτισσα. Επειδή δεν μ' αρέσει να χάνω, έλεγαν ότι η Καρμιώτισσα είναι η πρώτη που ήταν να πάει διαβάθμιση. Μαζί με τη Δόξα. Όχι, η Δόξα έλεγε ότι θα μείνει κατηγορία. Ναι, 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 μαζί με τη Δόξα. Λέω, οι ουδέτεροι έλεγαν ότι η Δόξα και η Καρμιώτισσα. Θα πήγαινε η Καρμιώτισσα, έλεγα. Και τελικά είναι πήγαινε η Καρμιώτισσα.
Είστε δύσκολος άνθρωπος, γιατί φεύγουν προπονητές, πάνε και έρχονται στην Καρμιώτισσα. Δεν έφυγαν πολλοί. Όταν ήμουν πέρσι έφυγαν τόσοι προπονητές. Δύο προπονητές όταν ήμουν εγώ. Ο ένας που βρήκα, ο ένας που άλλαξα. Τελειώσαμε το πρωτάθλημα. Με τον Χρήστο τον Χαραλάμπους και με τον Ρώσο τον... Ο Χρήστος τον Χαραλάμπους, εγώ όταν ήμουν ήταν ο Μαρίνος ο Ζατσιάς δεν ήταν μαζί σας. Ο Μαρίνος ο Ζατσιάς έμεινε μια εβδομάδα νομίζω πριν. Ναι. Αλλά ο Χρήστος ο Χαραλάμπους δεν θα φεύγε ποτέ από την Καρμιώτισσα να δεν έκανε λάθος δηλώσεις που με πρόσβαλε με τις δηλώσεις που έκανε, αν και το παιδί δεν ήθελε να τις κάνει. Γι' αυτό αλλάξαμε και προπονητή. Νωρίτερα στην κουβέντα μας είχατε πει είστε φίλος με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, είστε φίλος με τον Κετσπάγια, είστε φίλος με τον κύριο Πούνιν, έχετε πάρα πολλές φιλίες. Πήγατε στην προχθεσινή σύσκεψη και φύγατε θυμωμένος. Με ποιον μαλώσατε με τόσους φίλους μέσα στην Ομοσπονδία? Δεν είναι και για ποιο λόγο φύγατε? Γιατί φύγατε, ναι. Ο λόγος που έφυγα ήταν λόγος που υπήρχε στο εσωτερικό κομμάτι των προέδρων. Ήταν κάτι που ελέγχτηκε που δεν το εδέχτηκα. Μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαι λίγο, ξέρετε, με αυτά τα θέματα δεν δέχομαι να προσβάλλομαι. Και είναι λίγο το τι υπάρχει συζητήσει τον τελευταίο ήταν κάτι καιρό. Κάτι προσωπικό δηλαδή. Δεν είναι μόνο προσωπικό, είναι ξέρεις, οι γενικές γραμμές όταν κλείνουν οι κάμερες, λέω, και δεν υπάρχει κάμερα, δεν μου αρέσουν κάποια πράγματα που έλεγα. Και ίσως να μην ξαναπάω σε γενική που θα είναι όλοι οι πρόεδροι. Υπάρχουν αντιπροσώποι να πηγαίνουν. Όχι ίσως. Νιώθω ότι δεν θα ξαναπάω. Έχετε απογοητευτεί τόσο πολύ? Δεν είναι μόνο ότι απογοητεύτηκα. Θέλω να πηγαίνω κάπου να μην υπάρχει ουσία. Okay. Δηλαδή κάποιοι πρόεδροι, εμάγκες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας λέει αυτά που θέλει να πει, τρώει τα πυρά. Κάποτε μπορεί να αφαιρεθεί ο ίδιος να κάνει κανένα λάθος, αλλά δεν θέλω να πηγαίνω σε έτσι συνεδριάσεις εγώ. Εγώ προτιμώ αν έχω κάτι να βγω να το πω στη κάμερα. Όπως είπα στους άλλους να φγαίνουν μπροστά να τα λέσει. Νομίζω ότι ο καλύτερος είναι αυτός που άμα θέλει να πει κάτι το λέει και το ακούει και ο κόσμος. Μας λέτε δηλαδή άλλα ακούν οι φίλαθλοι στις κάμερες και άλλα λέγονται πίσω από τις κάμερες? Καταρχήν πρέπει να καταλάβουν κάποιοι προέδροι ότι το ποδόσφαιρο για μένα, εκτός ότι λένε είναι το πιο ωραίο άθλημα, πιο ωραίο το κάνουν οι φιλάθλοι. Άρα διαφωνήσατε, κύριε Δημοσθένους? Διαφωνώ κάθε μέρα μαζί τους. Για τη μετακίνηση των φιλάθλων ήταν? Αυτό είμαι κάθετος. Δηλαδή, τι σημαίνει η μετακίνηση φιλάθλων? Τι γίνεται με τους φιλάθλους? Εάν δεν υπάρχει προκατάληψη από πριν, πότε ξαναγίνει φασαρία? Εγώ ξέρω όσα παιχνίδια γίνεται όλος αυτός από πριν. Ο ντόρος. Ο ντόρος γίνεται φασαρία. Εάν δεν υπάρχει τίποτε, πάσουν οι φιλάθλοι στο γήπεδο και φεύγουν. Μετά λένε οι οργανωμένοι. Είδαμε όταν δεν πάνε οι οργανωμένοι στο γήπεδο, ακούγεται καλή έκφραση τώρα πώς να το πω, αλλά είναι όπως στην κηδεία. Που όλοι περάσαμε το πράγμα και δεν νιώθουμε καλά. Εγώ προσωπικά που είμαι σε μικρή ομάδα, μικρομεσαία ομάδα, και πάω στο γήπεδο και βλέπω φιλάθλους, δεν νιώθω καλά. Και ας είναι αντίπαλοι οι φιλάθλοι. Γιατί δώσατε 400 εισιτήρια τότε στον ΑΠΟΕΛ? Υπήρχαν φιλάθλοι πάλι. Τι σημαίνει, αν 2.000-3.400, αν υπήρχαν φιλάθλοι. Ναι, εννοώ γιατί. Ήθελα να κερδίσω το ΑΠΟΕΛ. Okay. Επίστευα ότι αν δεν γεμίσω το γήπεδο να το κάνω έδρα το ΑΠΟΕΛ. Επήραμε εμείς αρκετούς φιλάθλους ότι ήταν να κερδίσω. Το ότι έδωσα 400 εισιτήρια, δεν είπα του φιλάθλου να μην έρθει. Η απορία είναι για όλους αυτούς τους φιλάθλους που τους βρήκατε. Γιατί είπατε πριν ότι δεν είναι. Και πλέρωσα το τσιίσταση. Υπάρχουν μικροί στην ομάδα, οι γονείς που στηρίζουν την ομάδα. Προσπαθήσαμε, δώσαμε εισιτήρια free, δώσαμε σύσοτη και free. Έχει κόσμο που σέβεται, που είναι το παιδί του εκεί, που είναι. Και στηρίξαμε μας. Θα είχατε πολύ παραπάνω κόσμο αν παίζατε στο Τσίριο? Ευτυχώς που μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Ήταν για το τέλος, γιατί νομίζω να πάρει πολύ ώρα η απάντηση. Όχι, δεν θα πάρει πολύ ώρα. Okay. Θα τα ξαναπώ live στην τηλεόραση, γιατί είναι ωραίο πράγμα να τα λέω. Μας έδιωξαν από τον τόπο μας. Είναι το χειρότερο νιώθετε πράγμα. Προσφυγές? Νιώθουμε, ναι. Ξέρεις, σήμερα μισός Βαροσιώτης εγώ, γι' αυτό έχω τον νιώθω τον έμεσα μου. Μας έδιωξαν από τον τόπο μας. Και θα το ξαναπώ. Κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι σημαίνει ποδόσφαιρο έκαναν το Τσίριο. Α, μην το πω όπως το λέω άλλες φορές. Έκαναν το αχούρι. Έβλεπα κάτι βίντεο που βάζουν σε κάτι σποτάκια που έβαζε η ΑΕΛ σε τούτα τα TikTok που κάποτε έτσι βλέπουμε. Και πραγματικά δηλαδή, εγώ επειδή είμαι λεμεσανός, άσυλα λεμεσανός, ζω την πόλη μου,
Συγκινούμουν που έβλεπα τις στιγμές, τους φιλάθλους της ΑΕΛ, τους φιλάθλους του Απόλλωνα, ακόμα και ο Άρης που επέζαμε μέσα στο Τσίριο. Και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα έχουν το Τσίριο για να κάνουν συναυλίες και να κάνουν θέατρα. Είναι ανθρώποι που δεν επικοινωνούν με το περιβάλλον για μένα. Είναι το οικονομικό το θέμα. Ποιο είναι οικονομικό? Όταν έπαιζα εγώ που μου στον Άρη να δίνουν 3.000 και σήμερα θέλουν 13. Και λέω μου έλειφκαινουν τα έξοδα. Επίαμε να παίζαμε στην Πάφο, παίζουμε τώρα στο Αμόχωστος με το 1/10 των λεφτών που ζητά το Τσίριο. Εθιώξα μας. Δεν ήμουν εμάς. Γενικά. Μπορεί να τα διαταγές να αναφύγουμε, δεν ξέρω. Διαταγές από ποιους? Από τον πρόεδρο τους. Γιατί εγώ λέω πάντα, είπα σας, δεν έχει να κρυφτώ για κάτι. Λέω τα. Διοικείται από έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι σε ηλικία που για μένα δεν μπορεί να διοικήσει έτσι ωραίο πράγμα. Και έκαναν το στολίδι τη Λεμεσού που δεν έχει φίλαθρο στην Κύπρο να μην επέρασε από αυτόν το στολίδι. Να το έχουμε μια φορά το χρόνο για να γίνεται συναυλία. Να φυτέψουμε αγκινάρες. Δεν μπορούμε να το πω. Είμαστε έτοιμοι για αγκινάρες. Να γίνει συναυλία τη Λεμεσού. Τι είδε που σου είπα, αφού είμαστε για συναυλίες. Ο Μπράιαν Άνταμς. Έκανα το Τσίριο για ο Μπράιαν Άνταμς. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα επόμενα στιγμιότυπα και θα επιστρέψουμε πάλι στην κουβέντα μας, Πρόεδρε. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι Άρης Απόλλωνας και ΑΕΚ Εθνικός. Ανόρθωση Ομόνια. Συγγνώμη. Ο Άρης γίνεται πιο πιεστικός όπως βλέπετε. Και εδώ πάει να γίνει το λάθος και γίνεται και ο Κφυλιτά ευκαιρία. Κάνει το σούτ έξω. Πάσανε καλή, σούτ από τον Φιλιτάια έξω. Σαγάλ. Τώρα κάνει το σούτ από Κρούιο Βανά. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα, εστιχτόδης αντίδραση. Τρόσδεκ. Και πάλι για τον Σάντος δημιουργείται ευκαιρία από Κρούιο Βανά. Μέσα σε ένα λεπτό λέει δύο φορές όχι στους παίκτες του Απόλλωνα. Που επανέρχονται τώρα με τον Ίσρα Κολ. Επιχειρεί το σούτ και πάλι ο Βανά, τρίτη απόκρουση. Εκτελεί με δύναμη, ο Βανά πέφτει στη γωνία και διώχνει σε κόρνερ. Νίκολιτς. Πάσα για τον Σεμέδο. Το σούτ από τον Σεμέδο. Πρώτη τελική για τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπέξον για τον Σάβο. Πέναντι κινείται ο Κομής. Θα του δώσει την πάλι μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Το σούτ από τον Πολίο Νιούβενμπεργκ. Ακόμα μια μεγάλη επέμβαση. Σέντρα από τον Καζού. Στο δεύτερο δοκάρι ο Σεμέδο. Από κοντά δεν μπορεί ο Κομής. Έδιωξε την τελευταία στιγμή ο Κολ. Τον τρίπλαρε πάρα πολύ ωραία και έστειλε την παλιά στο δεύτερο δοκάρι. Πέρασε η μπάλα, έσκασε στο έδαφος. Ο Κομής ψάχνει τρόπο να κάνει το σουτ. Τον κλείνει ο Μαλεκίδης. Επιχειρεί το σουτ στο δοκάρι και έξω. Πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Σεμέδο. Δεν βγήκε ο συνδυασμός. Το σουτ, μεγάλη απόκρουση από τον Ζιφκοβιτς. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία είναι για την Ομόνια που συνεχίζει. Ο Χαραλάμπους είναι εκεί, κάνει το σουτ στην κλειστή γωνιά. Παρτιματάς μαρκάρει τον Σίμιτς, αυτό συνεχίζει. Τιουγκού, πάει κοντά του ο Κίκο, Τιουγκού χαμηλά. Ευκαιρία ο Χάμπος, μεγάλη, θα σώσει και πάλι ο Ζιφκοβιτς. Γρήγορες πάσες, γρήγορο παιχνίδι, ευκαιρία για την Ομόνια και πάλι ο Ζιφκοβιτς. Έρχεται ο Κονσεϊσάο. Κάνει το γύρισμα, ευκαιρία, η μπάλα έξω, πολύ μεγάλη ο Γκούλερη. Και το δοκάρι εκεί του Χάμπου, που είχε δύο καλές στιγμές. Αφήνει εδώ το παιχνίδι ο διαιτητής. Στεπίνσκι. Κλείστηκε. Η κίτρινη εδώ είναι στο Στεπίνσκι τώρα για το φάουλ στον Κίκο. Βλέπετε κι εσείς πόσο δυνατό ήταν. Είναι κόκκινη και ο Στεπίνσκι θα φύγει από τον αγώνα, η Ομόνια με 10. Σουτ, πέφτει ο Φαμπιάνο, διώχνει. Νέα σέντρα Χρυσοστόμου, ο Λόπες το γκολ, 1-0 η ανόρθωση. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Προστάσεις, πολλά τρεξίματα από τον Χάμπο, τα έδωσε όλα. Η πάσα για τον Γούλερη, άλλη μία ευκαιρία εδώ έξω. Κατάφερε και έκανε το γύρισμα. Περνάει μπάλα. Έρχεται, κάνει το σούτ ο Κακουλής. Μαζεύει ο Ζιφκοβιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 69. Τις από Αντρέ Χατζηαλεξάνδρου. Ο Σταμούλης την πάσα. Ο Ήλιεφ το πλασέ έξω. Μεγάλη ευκαιρία. Είδαμε και την ανόρθωση τώρα, Πρόεδρε.
κέρδισε χθες την Ομόνια 1-0. Μας είπατε λίγο νωρίτερα ότι είσαστε και μισός Βαρωσότης. Έχει φτάσει μια πληροφορία κοντά μας ότι και στους δύο, ότι υπάρχει ή τέλος πάντων υπήρξε μια βολιδοσκόπηση από πλευράς φίλων της Ανόρθωσης για το αν θα ενδιαφερόσασταν να μπείτε στην Ανόρθωση σαν επενδυτής ή τέλος πάντων να διαχειριστείτε την Ανόρθωση. Είναι τα λαγωνικά σας, από ό,τι βλέπω είναι, είναι σε εξαιρετική φόρμα. Η αλήθεια λέγεται ότι όταν πριν ξεκινήσει η σεζόν είχα επαφή με κάποιους ανθρώπους που είχαμε μιλήσει για το θέμα αυτό, αλλά όπως έχω εξηγήσει ρε στα παιδιά, φυσικά με τιμά μόνο που δεν το συζητώ ότι να έχεις κρούσει από ανθρώπους μεγάλων ομάδων και να σε εμπιστεύονται είναι μεγάλη τιμή για μένα. Σίγουρα, να αναλάβεις μια ομάδα μεγάλη, τα μεγάλα καράβια που λέμε, μεγάλες φουρτούνες, εμένα μ' αρέσουν όμως. Όμως δεν είναι εύκολο ένας πρόεδρος να μετακινείται από μια ομάδα στην άλλη. Όπως εξήγησα, δεν είμαι ούτε ποδοσφαιριστής ούτε προπονητής. Δεν μπορείς να φεύγεις πρόεδρος και να πηγαίνεις πρόεδρος σε άλλη ομάδα. Ούτε θα ήθελα να το κάνω ποτέ αυτό. Ναι, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το βλέπουμε. Ενώ υπάρχουν επαγγελματίες άνθρωποι, αγοράζουν ομάδες, μετακινούνται σε ομάδες. Είναι λίγο πιο λεπτό το θέμα νομίζω στην Κύπρο από το εξωτερικό. Είναι πιο. Πάει πιο πιστεύω στο σωματείο για να το ηγηθεί αυτό το σωματείο, για να είσαι ο ηγέτης του σωματείου. Εγώ δεν δήλωσα ποτέ Ανορθωσιάτης ούτε Βαρωσότης. Μια ζωή στη Λεμεσόν. Ακούστηκε πολλές φορές ότι ήμουν από μικρός με την ομάδα του Απόλλωνα, ότι πίστευα στον Απόλλωνα. Τι εννοείται, ακούστηκε, δεν είσαστε. Είμαι, ναι, εντάξει, ήμουν τώρα, είμαι Καρμιώτης. Ναι, εντάξει. Αλλά είναι μια ομάδα που στήριζα πάντα, που είχα σχέσεις καλές από μικρός. Δεν μπορείς όταν βγαίνεις και λέεις είμαι με αυτήν την ομάδα αύριο να ηγηθείς άλλη ομάδα. Αν και το μισό κομμάτι τη ζωή μας είμαστε Βαρωσότες, αλλά δεν σημαίνει ότι όπου βαρείς είναι τι δηλώνεις. Πρόεδρε, για τη διαιτησία, επειδή είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο, είδαμε κάποια πράγματα σε κάποια παιχνίδια και από την πρώτη αγωνιστική και στη δεύτερη και στην τρίτη και στην τέταρτη. Ποια είναι η άποψή σας για το κεφάλαιο διαιτησία? Αν πω την άποψή μου, αύριο είναι να τιμωρηθώ. Καλύτερα να το πω έτσι λίγο πιο ευγενικά. Όπως θέλετε, πέστε το. Το πιο ωραίο πράγμα γενικά στη ζωή είναι ότι ό,τι βλέπεις ότι δεν σου περνά να το κάνεις, να το αφήνεις, να το προσπερνάς. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν πρέπει να ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Και έπρεπε να το καταλαβαίνουν που μόνοι τους νομίζω, να κάτσουν σπίτι τους ή να αλλάξουν επάγγελμα, γιατί τιμωρούν πάρα πολλά τις ομάδες και θα ξαναέρθω σε αυτό που μίλησα για τους φιλάθλους. Οι περισσότερες φασαρίες γίνονται για τη διαιτησία. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω σε αυτό. Μπορεί να διαφωνήσεις, αλλά αν δεις ένα παιχνίδι και τελειώσει ομαλά στον εσωτερικό χώρο, στο γήπεδο. Οι παράγοντες και οι παίκτες μαλώνουν με τη διαιτησία. Τα θέματα, τα προβλήματα της βίας δεν έχουν να κάνουν με τη διαιτησία. Τα προβλήματα της βίας το 80% ξεκινούν από μέσα στο γήπεδο. Πώς λειτουργούμε εμείς, τι βλέπω. Ναι. Και δεν λέω ότι είμαι κανένας άνθρωπος άγιος. Που ότι αν γίνει κάτι δεν είμαι αυτός που μπορεί να μπορεί πρώτη γραμμή. Αλλά λέω ότι υπάρχει τούν το θέμα και είναι σοβαρό, ότι ξεκινούν από τα λάθη που γίνονται στο γήπεδο, ξεκινά ο αναβρασμός και μετά έχουμε τα σοβαρά τα επεισόδια που βλέπω. Όσα παιχνίδια τελειώνουν ήρεμα, με σκορ καθαρό ή και ακόμα είναι με 1-0, που είδαμε πολλές φορές που έρχονται διαιτητές που είναι εξωτερικό, που κάνουν λάθη, αλλά δεχόμαστε. Μήπως όμως εκεί, Πρόεδρε, είναι ότι δεν υπάρχει προκατάληψη. Δεν είναι ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου, δεν είναι ο Πανίκος ο Θεοδοσίου που κάνουν τα παιχνίδια. Και εσείς, ο Πρόεδρος της ομάδας, ξέρετε ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου, ο Πανίκος ο Θεοδοσίου, τι πρεσβεύει. Μήπως είναι η έλλειψη της προκατάληψης που μας βοηθάει σε αυτά τα παιχνίδια με τους ξένους διαιτητές, που πιθανόν να είναι και η λύση οι ξένοι διαιτητές. Εγώ δεν συμφωνώ με τους ξένους διαιτητές. Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν συμφωνώ με τους ξένους διαιτητές. Αλλά αυτοί που δεν με νοιάζει εμένα ο διαιτητής αν είναι με το Αποέλ, με την Ομόνια, αν είμαι τον Απόλλωνα, με όποια ομάδα θέλει είναι. Μένα αφορά με αν πήγε στο ίδιο να με παίξει 50-50.
Αν γίνεται αυτό που το είδαμε σε πολλά παιχνίδια, εγώ λέω σας ότι ποτέ δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αν με ρωτάτε αν τα έχω με τη διαιτησία, αν έχω τα, ναι. Γιατί δεν μπορείς να βλέπεις ένα διαιτητή να, και να τον ακούεις, γιατί ξέρετε ειδικά το αμόχωστός είσαι δίπλα τους. Σωστά, ναι. Να ακούεις να μιλάς με... Ο τρόπος που μιλούσε στους ποδοσφαιριστές και είμαστε στο σχολείο, είναι θυμόνι μας ο δάσκαλος. Δηλαδή πρέπει οι διαιτητές να χαλαρώσουν λίγο, πρέπει να είναι λίγο πιο μέσα στο παιχνίδι. Όταν κάνουν λάθη, είπα τότε την άλλη φορά που γίνα σοβαρά λάθη, το να πάει ένας παράγοντας εξαγριωμένος και αγαναχτισμένος και να του πει ένας διαιτητής, ρε φίλε μου, sorry, έκανα λάθος, είναι ανθρώπινο το πράγμα. Και θα το σεβαστεί ο παράγοντας και δεν θα ξεκινούν αυτά που σου είπα, οι φασαρίες. Από μέσα στο γήπεδο. Με ποιον διαιτητή είχατε τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα παράπονα. Σας παίζουμε στους αμπέλα τα πει. Τι, οι διαιτητές πολλοί. Λάθη πολλά. Δεν είναι κάθε παιχνίδι όμως πάμε και νευριάζουμε. Αν είναι κάτι που βλέπεις ότι είναι επανελειμμένο και βλέπεις ότι κάτι που προκαλεί τον εκνευρισμό, δυστυχώς δεν μπορείς να το αποφύγεις. Ναι, καταλαβαίνω. Λέω όμως. Έφερουν να ονομάσουν διαιτητές, okay, αλλά υπάρχουν διαιτητές. Και λέω σας να ξέρετε ότι. Γιατί να το αναφέρω, γιατί έγινε και σ' άλλον μεγάλο. Το λάθος που έγινε στο παιχνίδι με τον Άρη Καρνιώτησα. Την πρεμιέρα. Που εσχολιάστηκε. Ναι. Έχω να σας πληροφορήσω ότι και ο VAR και ο διαιτητής έχουν καλές σχέσεις μαζί τους. Και εγώ το είπα. Δεν με ενόχλησε το λάθος. Γίνεται ανθρώπινα. Αν είναι αδικαιολόγητο. Γίνεται λάθος. Όμως θα με ικανοποίησαν να έβλεπα έναν την ώρα που είμαστε εξαγριωμένοι να πούσει έναν παιδιά, sorry, έγινε λάθος. Δεν σημαίνει επειδή οι διαιτητές βλέπουν μας που ψηλά και ελέγχουν μας. Να το σεβαστούν και ήδη. Μέχρι πού φτάνουν οι φιλοδοξίες της Καρμιώτησσας? Να μην κινδυνεύσουμε όπως πέρσι. Επειδή άκουσα πολλά, το να βλέπεις να λες να πω εξάδα ή έχω να πάω Ευρώπη ή έχω. Τούτα είναι ακραία σενάρια. Το αν το πετύχει μια μικρή ομάδα του το πράγμα, μπράβο τη και είναι άθλος. Mm-hmm. Αλλά δεν έχω. Εμένα αυτό που θέλω φέτος είναι να με δω την ομάδα ξανά ό,τι πέρασε πέρσι. Να ρωτήσω για το νέο, πρωτάθλημα στη δεύτερη φάση, για το δεύτερο γκρουπ, ας πούμε, που θα είναι μόνοι οι αγώνες. Πώς το βλέπετε αυτό? Συμφωνώ. Εμάς μας εγκούραζε. Και πάλι λέω ξανά ότι 95% θα είμαστε στο δεύτερο γκρουπ. Το να είναι διπλοί αγώνες εμάς μας κουράζει. Ναι. Και είναι και πολλά τα έξοδα. Και πολύ λίγα τα έσοδα. Και είναι και πολύ μουρμούρα, πρόεδρε. Δεν είναι μόνο η μουρμούρα. Τη μουρμούρα, αν είσαι άνθρωπος που είσαι στη ζωή, δεν την ακούεις. Και εγώ έμαθα να μην ακούω. Και να σου πω την αλήθεια, τα site, τα αθλητικά, μπορεί να διαβάσω μια φορά την εβδομάδα να διαβάσω. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Ούτε με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Εμένα νοιάζει με να βλέπω ότι η πούγκα μας είναι υγιές, πληρώνονται ποδοσφαιριστές, δεν έχουμε τις προσφυγές, δεν έχουμε τα... Γιατί αν δείτε ομάδες που χρωστούν εκατομμύρια σήμερα, είναι από την έλλειψη φιλάθλων των εσόδων μας. Έτσι. Και από τα πολλά προστήματα που δημιουργούνται με τα προβλήματα που έχουμε. Άμα δεν έχεις κόσμο όμως δεν έχεις και προστήματα. Όχι, έχεις και προστήματα. Έχεις τους πυρσούς. Να φτάσουμε σε ακόμα ένα κομμάτι. Είναι ευτυχώς που μου το είπες. Πες τα μας. Οι παρατηρητές. Εγώ ονομάζω τους cowboy. Έχει παρατηρητές, όπως και οι διαιτητές, για να μην τους προσβάλλουμε όλους, που είναι εξαιρετικοί. Μπαίνουν στο κλίμα της ατμόσφαιρας. Έχει παρατηρητές που νομίζουν ότι ξέρεις, μπαίνουν στο γήπεδο και μπορούν να δουν έναν μωρό να πάει χωρίς το κιμονό και γράφουν μας, ας πούμε. Και έρχεται πέναρτη πρόστιμο που την κόβει, γιατί ήταν το μωρό χωρίς κιμονό. Και κάμουν τα τούτα που σας λέω. Δηλαδή είναι τόσο αυστηροί. Πρέπει τούτα ούλα πρέπει να χαμηλώσουμε και λίγο τους τόνους και από τους παρατηρητές ακόμα. Γιατί δεν μπορούμε κάθε μέρα να πιένουμε να παίζουμε ένα παιχνίδι και να είμαστε με ο σταυρό στο χέρι να δούμε πόσο πρόστιμο είναι να φάμε την άλλη μέρα. Εν έξοδα τούτα που δεν τα προβλέπεις στο budget που βάλεις, ναι, 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 και είναι μεγάλο κοντήλι στο τέλος της ημέρας. Κάτι που πρέπει τούτα να περνούν από τα σεμινάρια που τους βάλουν παρατηρητές και να τα ελέγχουν. Μια πηγή εσόδων είναι οι μεταγραφές και κάνατε μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή του Κατσαντώνη. Είχαμε ακόμα μια, αλλά δυστυχώς δεν τελειώσει. Για τον Τούμπια. Τούμπια. Ναι. Πόσα πήρατε από τον Κατσαντώνη? Δεν είμαστε του φόρου. Μα και τα φόρος. Ό,τι παίρνεις μες στην τράπεζα, δεν ευκαινούν. Ήταν ένα σεβαστό ποσό. Για την Καρμιώτησσα πολύ καλά λεφτά. Θα το επιδιώξετε. Ήταν η πιο καλή μεταγραφή, δεν με εννοώ.
οικονομικά που έκανε η Καρμιόν της Σαμποτέ. Θα δείξει, ακόμα δεν τελειώσαν οι μεταγραφές. Μπορεί να έχουμε καλύτερη. Τώρα τι. Αφού εσύ μου λέει, πριν λέω, πουλήσουμε τον προπονητή. Τώρα δούμε. Μπορεί να έχουμε καλύτερη. Το σκέφτεστε ενώ με Κύπριους παίχτες, με ξένους μικρούς, ότι είναι μια καλή πηγή εσόδων 100, 200, 150, ενώ είναι καλά λεφτά για τους προϋπολογισμούς επίπεδου Καρμιώτησα. Καταρχήν η Καρμιώτησα είναι μια υγιέστατη ομάδα. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα που δήλωσε δεν υπάρχουν χρέη. Είναι μια ομάδα που είναι υγιέστατη στις πληρωμές της, στα ταμεία της. Αυτό είναι σημαντικό με τη διαχείριση που γίνεται. Ναι. Οι άνθρωποι που έχω γύρω μου είναι άνθρωποι που πραγματικά πονούν την ομάδα και τρέχουν πολύ για αυτό το θέμα. Ευτυχώς έχω αρκετούς φίλους καλούς που εμπήκαν, βοηθήσαν εννοώ σαν χορηγοί στην ομάδα. Mm. Νομίζω και η φετινή χρονιά το budget είναι καλυμμένο. Ναι. Και είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν, είναι ήδη κλειστό το budget και τα λεφτά υπάρχουν για τις πληρωμές μέχρι το τέλος της σεζόν. Το ότι είστε καλοπληρωτές, το εισπράξατε φέτος, τη προσπάθεια να φέρετε παίκτες. Το εισπράξαμε αυτόν από ποδοσφαιριστές που τους είδατε και μόνοι σας, που είναι ήδη ονόματα που επέξασαν σε μεγάλες ομάδες. Το είχαμε συζητήσει και στην πρώτη αγωνιστική, ότι έχετε φέρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πολύ μεγάλα ονόματα και έχουν παίξει στο παρελθόν σε μεγάλες ομάδες. Θέλετε να μας πείτε πώς το καταφέρατε αυτό το πράγμα? Γιατί όταν σας ρωτήσαμε την πρώτη αγωνιστική. Είναι το πρώτο που κοιτάζει. Ήρθαμε και σε επαφή μαζί τους προσωπικά. Εγώ μίλησα με κάποιους που είχαν κάποια ερωτηματικά, γιατί η αλήθεια λέγεται δεν έχουμε γήπεδο. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι σε. Σωστά, ναι. Θέλει τις ανέσεις. Ναι, που είναι σε high level ποδοσφαιριστής, δεν έρχεται να κάνει μπάνιο στα μπάνια που κάνουμε εμείς, ας πούμε. Θέλουν είναι αυτή την πολυτέλεια που είμαστε μέχρι. Θέλουν ένα ωραίο αθλητικό κέντρο. Θέλουν ένα ωραίο αθλητικό κέντρο, ένα πράγμα που το δουλεύουμε φέτος. Ναι. Ήδη με τα παιδιά που υπάρχουν στο γραφείο, με τον Θεόδωρο Αντωνίου και τον Γιάννη τον Βιολάρη, ήδη έχουν σχέδια, πλάνα, ήδη ετοιμάσαν τα. Για να δούμε έναν προπονητικό κέντρο, πώς ήβραμε και το χώρο, για να είμαι ειλικρινής. Πού είναι? Στη Λεμεσό, παλέ. Εντάξει, στη Λεμεσό. Ναι, είναι κοντά στον δρόμο που πηγαίνουμε για τις Πλάτρες. Εύχομαι να τα καταφέρουμε, γιατί ήδη ο πρόεδρος του κόμμα μας έδειξε ανταπόκριση και θέλει ο άνθρωπος να μας βοηθήσει. Αν τα καταφέρουμε, γιατί είναι σημαντικό να έχεις προπονητικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Σας το ευχόμαστε. Ίσως το πιο σημαντικό για μένα, γιατί το λέω, οι υποδομές για να χτίσεις ομάδα. Ναι, έχετε δίκιο. Να έχεις ομάδα για να μην έχεις υποδομές. Είναι τα θεμέλια. Τα θεμέλια είναι πολύ σημαντικά για όλα. Και μπορεί σε αυτό το προπονητικό κέντρο να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η Καρμιώτησα. Σίγουρα, βλέπετε τον Άρη. Ναι. Αμέσως ο Άρης με ό,τι έχει προπονητικό κέντρο. Έχει επενδυτεί μέσα που βάζει λεφτά που και εμείς έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Μεγάλωση. Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να μιλούμε, το ξέρετε, για πολλή ώρα μαζί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας είχαμε πει ότι ένα περίπου μισάωρο, έχουμε ξεπεράσει το μισάωρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η εκπομπή σας είναι εκπομπή που πάντα δίνει τα πάντα για να ενημερώνεται ο φιλάθλος κόσμος. Και πριν να κλείσουμε, να ευχηθώ αυτό το πρόβλημα με τη μετακίνηση φιλάθλων να σταματήσουν να πυροβολούν λάθος ανθρώπους, να βρούμε τη λύση, να σταματήσουν οι φιλάθλοι, γιατί να το πω έτσι όπως νιώθω πάντα, ρε, τα λέω, είναι η καρδιά μας οι φιλάθλοι, όλοι οι φιλάθλοι. Δεν με νοιάζει αν είναι αντιπάλοι ή αν είναι δικοί μας. Είναι κάτι που χαιρόμαστε να βλέπουμε στο γήπεδο. Λίγο πιο προσεκτικά και θα γυλήσει η χρονιά μια χαρά. Από όλες τις πλευρές όμως. Από όλες, αλλά εντάξει. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα, γιατί μπορεί να τελειώσουμε η ώρα μια το πρωί. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε κυρίες και κύριοι στα σημερινά τα παιχνίδια. Θα αποχαιρετήσουμε τον πρόεδρο. Πρόεδρε, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε και μακάρι να αποδοθούν και οι προσπάθειες για το αθλητικό κέντρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στην ομάδα σας.